Τώρα μπορείς να μου πεις τα πάντα. Πήραμε όρκο. Φταίει το φθινόπωρο. Γιατί? Πρέπει να αφήσω το δεντρόσπιτο. Τις κατσίκες. Μα γιατί να αφήσεις τις κατσίκες? Γιατί πρέπει να πάω σχολείο. Α, και είναι κακό αυτό? Ω, ναι, είναι κακό. Σε κλειδώνουν σε ένα δωμάτιο όλη μέρα. Πρέπει να κάθεσαι στην ίδια θέση για ώρες. Μετά είναι το διάβασμα. Μα μαθαίνεις τόσα πράγματα. Πράγματα μαθαίνω στα βουνά με τις κατσίκες. Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα. Ω, ναι, μπορεί. Έλα, θα σου δείξω. Κάτσε. Α, ναι, κύριε Πέτερ. Λοιπόν, ποιος βασιλιάς? Α, τέλος πάντων, ήταν 1000 χρόνια πριν. Πώς? Μα ποιος, οποιοςδήποτε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν διάβασες, δεσποινής μου. Μα... Όχι, μα, 100 φορές. Κι αν βγεις έξω από τις γραμμές, τότε θα πρέπει να αρχίσεις πάλι από την αρχή. Μα... δεν ξέρω να γράφω. Η μικρή γίδα δεν ξέρει ούτε να γράφει. Ο Καρλ τα λέει αυτά. Κοροϊδεύει όλη την ώρα. Δεν βλέπω να γράφεις, δεσποινής Χάιντι. Μα... κανείς δεν θα φύγει από εδώ μέχρι να κουραστεί το χέρι σου από το γράψιμο. Η πόρτα έκλεισε, δεσποινής. Τώρα πόση ώρα σκοπεύεις να μας κρατήσεις όλους εδώ? Ο Χάιντι, μην κλαις. Ήθελα μόνο να σου δείξω. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα πήγαινες. Μα οι μεγάλοι αποφασίζουν. Ο στρατηγός των μαθητών, δηλαδή ο δάσκαλος, έρχεται στο σπίτι σου για να σε γράψει στο σχολείο και δεν δέχεται καμία αντίρρηση. Ο στρατηγός των μαθητών. Καλησπέρα, θείε. Ψυχραίνει ο καιρός σιγά σιγά. Φθινόπωρο πια. Τι λες κι εσύ? Δεν ήρθες για να μιλήσεις για τον καιρό. Γι' αυτό πες ότι έχεις να πεις, Στράμπερ. Δεν σ' αρέσει να μιλάς και πολύ, ε? Α, τι θέλει ο δάσκαλος εδώ? Ήρθα να μιλήσουμε για την εγγονή σου. Να, θα ήθελα να την έχουμε στο σχολείο φέτος. Πήγαινε μέσα, Χάιντι, και στρώσε το τραπέζι μέχρι να πω δύο κουβέντες με τον κύριο Τράμπερ. Καλησπέρα, Χάιντι. Καλησπέρα, κύριε Τράμπερ. Ελπίζω να σε δω σύντομα. Άκουσες τι είπε, Τσίπη? Θα σε δω σύντομα. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση? Ανοίγει το μυαλό, διευρύνει τους ορίζοντες. Σκέψου το μέλλον της. Μην χάνεις το χρόνο σου, κύριε Τράμπερ. Δεν θα τη στείλω σχολείο ούτε αυτόν τον χειμώνα, ούτε και τους επόμενους. Ελπίζω να το ξανασκεφτείς. Αυτό είναι για σένα. Ο στρατηγός των μαθητών έρχεται στο σπίτι σου για να σε γράψει στο σχολείο και δεν δέχεται καμία αντίρρηση. Και τώρα μπορείς να φύγεις. Αγαπητέ θείε, έχω καλά νέα. Διασφάλισα μία θέση στη Φραγκφούρτη και σύντομα θα μπορώ να φροντίσω πάλι τη Χάιντι. Με χαρά σου λέω πως θα έρθω να την πάρω μαζί μου την επόμενη άνοιξη. Παππού? Νομίζω πως σου είπα να μείνεις μέσα. Το γράμμα που σου έδωσε ο δάσκαλος αναστάτωσε. Λέει πως πρέπει... Χάιντι! Αυτά είναι θέματα των μεγάλων. Μην ανακατεύεσαι. Α!
Θέλω να ξέρω τι θα μου συμβεί. Πρέπει να μου πεις, παππού, σε παρακαλώ. Οι άνθρωποι στο χωριό έχουν δίκιο. Είσαι μια στριμμένη γέρικη αρκούδα. Μην τολμήσεις να μου ξαναμιλήσεις με αυτόν τον τρόπο. Πες μέσα και πήγαινε για ύπνο. Και δεν θα φας τίποτα για βράδυ.